είμαστε! Εδώ είμαστε, πουλάκια μου! Εδώ είμαστε και στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο σε 107,4. Ελάτε, Κωστή Σατζαρό στο μικρόφωνο, η αφιδομουτσουνάρα μου. Πάμε παρεούλα και σήμερα. Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα πριν από τριήμερο. Όπως σας είχα υποσχεθεί, τις Παρασκευές και το μεσημέρι θα έχουμε διάφορες εκπληξούλες. Θα φιλοξενήσουμε διάφορους ανθρώπους από πεντάγραμμο, από τραγούδι, από θέατρο, από showbiz. Θα έχουμε λογικά, αν πάνε καλά και τα αποτελέσματα, τις προσεχείς ημέρες, επειδή αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσεις και όλον αυτόν τον τρόμο που σπέρνουν με τον περίφημο ιό. Θα έχουμε και live συγκροτήματα εδώ στο στούντιο, όπως έχω πει. Θα έχουμε ωραία πραγματάκια και σήμερα θα φιλοξενήσουμε ένα κορίτσι που το ξέρετε όλοι, μια κοπέλα που βγήκε από reality, που και όμορφη είναι και ταλαντούχα είναι και παοκτσάκι είναι και μανούλα γλυκιά είναι. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα δούμε σε λίγο μόλις θα επικοινωνήσουμε μαζί της. Θέλω να πω πριν πάμε να συνδεθούμε με την καλεσμένη μας ότι χορηγός εκπομπής είναι το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου, Αλφα Πάρκ. Εκεί θα βρείτε τις πιο φτηνές τιμές, το ξαναλέω, Αλφα Πάρκ. Για την πρώτη μέρα 4,50, για δύο μέρες 8,5 ευρώ, για τρεις μέρες 10,50, για τέσσερις μέρες 12, για πέντε μέρες 14 ευρώ, για έξι μέρες 16 ευρώ και για κάθε επιπλέον μέρα 1 ευρώ παραπάνω. 23, 10, 42, 44, 44. Σε πολύ λίγο θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσουμε την Ιωάννα Κουταλίδου, αυτό το κορίτσι που και την πόλη αγαπάει και την αγαπάει η πόλη και με τον ΠΑΟΚ ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Και όπως είπα, πολλά πράγματα που θα συζητήσουμε. Είναι η πρώτη από πολλές κοπέλες με τις οποίες θα μιλήσουμε, πολλούς καλλιτέχνες, πολλούς τραγουδιστές, πολλές τραγουδίστριες. Για να δούμε, είμαστε εδώ. Ναι. Ναι. Γεια σου Ιωάννα. Χαίρετε, τι κάνετε. Τι γίνεται, καταρχήν ενικό 100%, ναι. 100%, ναι. Δηλαδή και εγώ αν μου επιτρέπεις να μιλάμε στον ενικό. Εννοείται. Κωστής και Ιωάννα. Γεια σου Κωστή. Γεια σου Κωστή μου. Γεια σου Ιωάννα μου. Γεια σου, μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους. Μια χαρά. Κοίταξε, είπα στον πρόλογο, δεν ξέρω αν άκουσες, ότι και τραγουδίστρια είσαι. Και πτυχιούχος ψυχολογίας απιθύτα. Είσαι, σωστά. Αν κάνω κάπου λάθος, διόρθωσέ με. Όχι, σωστά. Κλείσαμε και πήγαινε στον επόμενο. Και μανούλα. Ψυχολόγος. Και μανούλα μια υπέροχη κοράκλα είσαι. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, και ωραία γυναίκα είσαι. Εντάξει, δεν περιμένεις από εμάς να το πούμε αυτό. Το ξέρεις. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί. Η πρώτη ερώτηση που έχω να κάνω, ας πούμε, γιατί έχω πολλές ακροάτριες και φίλες, είναι πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Πώς συνδυάζονται? Με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και σίγουρα αφήνεις κενά κάποια στη δουλειά σου, πιστεύω. Mm-hmm. Ξέρεις, αναγκαστικά, γι' αυτό και κάποια χρόνια, ας πούμε, δεν έκανα κάποια καινούργια τραγούδια. Σύλλο, εξαφανίστηκα από τα πράγματα ενώ από την καθημερινή τηλεόραση, καθημερινά πράγματα, από σοου που μου έχουν πει να πάω και δεν πήγα. Θυσιάζεις πολλά για να μεγαλώσεις το παιδί σου. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν τόσο εύκολα. Η δουλειά μου βέβαια την αγαπάω, τη λατρεύω, οπότε δεν μπορώ να την αφήσω, γι' αυτό εξού και τα καινούργια τραγούδια που βγάζω κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ το θεωρώ δηλαδή από τα πιο δύσκολα πράγματα που μας έχει αναθέσει στο γυναικείο φύλλο ο Θεός πραγματικά. Και είμαι από τις γυναίκες που δεν σου κρύβω ότι είμαι λίγο παραδοσιακή, δηλαδή είμαι κατάλληλο αυτού του προτύπου. Μπράβο. Θα ήθελα λίγο, ξέρεις, ο άντρας να δουλεύει και η γυναίκα να είναι σπίτι, λίγο να επιστρέψουμε λίγο στο παλιό πρότυπο, γιατί χάνουμε την μπάλα έτσι. Χάνουμε τα παιδιά μας, μεγαλώνουν, χάνουμε στιγμές. Τους ρόλους, ναι. Ναι, και τους ρόλους, αλλά πέρα από το ρόλο στο, μεταξύ του ζευγαριού, χάνεις και το ρόλο σαν τέτοιο, σαν μαμά. Ναι. Δηλαδή, χάνεις πράγματα από το παιδί σου όταν δίνεις πάρα πολύ ενέργεια αλλού. Οπότε είμαστε 24 ώρες non-stop. Γενικά, όταν γίνεσαι μαμά, δεν ησυχάζεις πια. Ναι. Το ξέρουν όλες οι μαμάδες αυτό, νομίζω. Πολύ σωστά το λες. Και οι πατεράδες, αλλά οι μαμάδες ειδικά, 24 ώρες. Κοίταξε, το παιδί είναι να μεγαλώνει με τη μανούλα του,
με τον πατέρα όσο γίνεται και όχι με μια νταντά. Έτσι, να μην γυρίσει να πει μαμά την Ελληνίδα ή ξένη, οτιδήποτε τέλος πάντων είναι η νταντά. Δεν πρέπει να χάνει στιγμές. Και μπράβο σου, γιατί είναι πολύ ιθαραλέα η απόφαση να αφήσεις όταν είσαι σε ένα καλό σημείο. Εσύ βγήκες από ένα από τα πρώτα reality πριν υπάρξει ο κορεσμός. Έτσι. Ναι. Τότε που όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα με τεράστιες τηλεθεάσεις, το Fame Story τότε. Με τεράστιες. Ναι, στα 20s νομίζω ότι ήμασταν, ας πούμε, κάποια άτομα τα οποία είχαμε πραγματικά παιχτεί τόσο πολύ στην τηλεόραση που ακόμη και σήμερα μετά από ακόμα 15 και... χρόνια έρχονται, ας πούμε, και μου λένε η Ιωάννα, άλλαξε το Fame Story, ξέρω εγώ, είσαι ίδια. Δηλαδή, μας βλέπαν όλοι, μας θυμούνται μετά από 15 χρόνια. Είναι απίστευτο αυτό. Έτσι. Ιωάννα... Πραγματικά ήταν ασύλληπτο αυτό που συνέβαινε τότε. Εσύ με ποιους ήσουν μαζί στο ίδιο. Εγώ ήμουν με την Καλομήρα. Η Καλομήρα βγήκε νικήτρια στο δικό μας. Έφυγα 2-3 εβδομάδες πριν τον τελικό. Ήταν η Καλομήρα, ο Καραφώτης, η Ραλία Χριστίδου, ο Νίκος Ομίχας. Μάλιστα. Η Μάρου Λίτρα, ο Κωνσταντίνος ο Θαλασσοχώρης. Ήμασταν πολλά παιδιά. Δηλαδή, και όλοι κάναμε πράγματα μετά, πραγματικά. Αυτό, δηλαδή, αυτό διαπιστώνω. Πραγματικά δηλαδή... ήταν πολύ πετυχημένη φουρνιά. Και ήμασταν και πάρα πολύ ωραία παρέα τότε. Το φυσικά. Θυμάμαι. Επίσης όλο αυτό, δηλαδή στην επιτυχία του. Παρακολουθούσαμε. Αυτό που ακούμε τώρα από κάτω, αυτό. Ναι. Αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι το καινούργιο μου τραγούδι, ναι. Σε μουσική στίχους Στέλιος Χρόνης. Παραγωγή DJ Πετράς. Τσίφτης. Και προχωράμε. Τσίφτης που λέμε. Τσίφτης. Ναι, ναι. Έτσι, τσίφτετελάκι. Ωραίο. Τσίφτης, ναι. Κοίταξε, έχω περάσει. Μπορεί τώρα να είμαι στη δημοσιογραφία. Έχω κάνει κι εγώ κάτι 12χρονα σε κάτι τραγούδια, κάτι επαρχίες, να ξέρεις. Δηλαδή, δεν είμαι τελείως άσχετος. Ναι, το, όχι, εντάξει, ποιος είπε. Εννοείται, ραδιόφωνο κάνεις καταρχήν, εντάξει, δεν το συζητώ. Ναι. Ιωάννα μου, παίρνεις λοιπόν μια απόφαση εκεί που είσαι στο πικ και λες δεν γίνεται να τα συνδυάσω και τα δύο, παρότι ακούμε πολλές φορές καλλιτέχνηδες να λένε ναι, βρίσκω χρόνο για το παιδί και για όλα, ηθελημένα και απολύτως συνειδητά. Ναι, κοίταξε να ξέρω. Εγώ αρχικά την πρώτη θυσία που έφυγα από την Αθήνα το 2010-2011 την έκανα γιατί ήθελα να πάρω το πτυχίο μου. Οπότε φεύγοντας από την Αθήνα και ερχόμενη στη Θεσσαλονίκη, ναι, μεν δούλευα, αλλά κακά τα θέματα στην Αθήνα είναι το κέντρο της χώρας. Όλα εκεί. Και άμα δεν είσαι εκεί, όλα εκεί πραγματικά όμως. Αυτό είναι μεγάλος πόνος από τη μία. Όλα εκεί. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις πράγματα στη δουλειά σου, πρέπει να πας Αθήνα, ας πούμε. Αλλιώς στη Θεσσαλονίκη έχεις ένα ταβάνι, πώς το λένε, μέχρι κάπου. Δυστυχώς. Οπότε γυρνώντας πίσω, αρχικά έφυγα 3 χρόνια για αυτό το λόγο. Έχασα 3-4 χρόνια. Μετά, μόλις κατέβηκα Αθήνα, ένα χρόνο δούλεψα, πήγα να ξαναμπω στα πράγματα. Ήρθε η εγκυμοσύνη που ήμουν ήδη με τον μπαμπά της μικρής μου, ένα χρόνο, 1,5 είχαμε δεσμό. Και μετά σταμάτησα για τα επόμενα 3. Μάλιστα. Μετά τα 3 χρόνια, δηλαδή που έφτασε η μικρή 3 χρόνια, ξαναξεκίνησα να τραγουδάω. Πριν 1,5-2 χρόνια περίπου. Τώρα είσαι εδώ στην πόλη μας στο VIP, στην Πολυτεχνείου, έτσι. Ναι, μετά... είμαι στο VIP, αλλά ήμουν για 2 εβδομάδες μόνο. Δηλαδή τώρα σήμερα και αύριο και μετά θα σταματήσω, θα ξανάρθω σε ένα μήνα. Τέλεια. Ξέρεις, κλείνω διάφορες εμφανίσεις. Μπορεί να ξαναπάω στο VIP, μπορεί να, να έρθω να κάνω κάποιες εμφανίσεις σε μαγαζιά, σε κλαμπ κτλ. Πολύ ωραία. Κάπως έτσι θα τα σχεδιάσω, δεν ξέρω ακόμη. Θα συζητάμε όλα. Θέλω λίγο να συζητήσουμε για μια. Κοίταξε, το τραγούδι είπαμε είναι αγάπη, είναι καψούρα μάλλον, για να το πούμε πιο λαϊκά. Έτσι. Είναι ένα βάσανο, ένας καημός που δεν μπορείς να τον ξεχάσεις, δεν μπορείς να τον εγκαταλείψεις. Εγώ έλεγα πάντα, Ιωάννα μου, και δεν ξέρω αν συμφωνείς, και σκοπός που ήμουν, που λέει ο λόγος, στο μόνος μου σαν φαντάρος, και μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο σφυρίζεις ένα σκοπό, λες ένα τραγουδάκι και αμέσως έχεις παρέα. Είναι κάτι ναι, που αυτό, το κουβαλάς, αυτό. Έτσι, το κουβαλάς μέσα σου και πάντα μαζί σου. Και είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι ένα μικρόβιο το οποίο δεν φεύγει, αλλά και παρόλα αυτά είναι, δηλαδή, ξέρεις, έχει τύχει, ας πούμε, να βγάλω 2-3 σπυράκια, ξέρεις, και τραγουδάω και μου φεύγουνε. Πραγματικά, είναι παρατηρημένο αυτό που σου λέω. Η αιματικότητα. Σε περίοδος που δεν τραγουδάω, είναι, είμαι πεσμένη ψυχολογικά. Δηλαδή, είναι κάτι που πιστεύω θα το κάνω για μια ζωή. Μάλιστα. Δεν μπορώ να τα αφήσω. Ανεξάρτητα από το αν θα σκίσω και το επάγγελμα της ψυχολογίας. Που σκέφτομαι να ανοίξω ένα γραφείο και τα λοιπά, αλλά θα ανοίξω το γραφείο γιατί η δουλειά μας πλέον στο τραγούδι μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και δεύτερη απασχόληση, λόγω του έτσι πως είναι η κατάσταση, οι μέρες που δουλεύουμε είναι λίγες. Λιγότερες πάνε τα 7 ημέρα και τα πενθήμερα και αυτά είναι παρελθόν, είναι δεκαετίες άλλες. Τώρα είπαμε για καψούρα, είπαμε για αρρώστια με την καλή έννοια, είπαμε για ψυχολογία.
Δεν θα ξέρω που το πας τώρα. Τέσσερα γράμματα θα σου πω. Ειδικά σου είναι πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και αυτό το ξέρεις. Αυτό. Λοιπόν, Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Μου ήρθε μήνυμα. Γιατί έβγαλες, λέει, πρώτη Κουταλίδου. Παιδιά, πέρα από όλα τα άλλα που εγώ παραδέχομαι, μάνα, ψυχολόγος, τραγουδίστρια, έτσι από reality αυτά, εδώ υπάρχει αυτό που τα σκεπάζει όλα, που είναι η καψούρα μας και είναι τα τέσσερα γράμματα. Πες μου λίγο. Ναι. Τι ρόλο. Να σου πω, όταν ήμουν 5 χρονών, μου λέει ο πατέρας μου, εσύ μικρή, είμαστε τρεις αδερφές. Ναι. Και εγώ ήμουν η μικρότερη. Μου λέει, εσύ μικρό, τι ομάδα θα είσαι? Και του λέω, μπαμπά, σκέφτομαι, λέω, να γίνω Ολυμπιακός. Άκου τώρα. Γιατί λέω, Ολυμπιακός κερδίζει συνέχεια, του λέω. Δεν σου είπα, και εγώ θέλω να είμαι, λέω, με τους νικητές, λέω εγώ. Ναι. Και λέω, μπας, το παιδί δεν είναι σε καλό δρόμο. Και την Κυριακή έπαιζε πάω κάρι στην Τούμπα. Ναι. Και μαλώνανε με τη μάνα μου 2 ώρες, παρόλα αυτά πέρασε το δικό του. Με πήρε στο γήπεδο, του πήρα 4, 5 χρονών και μήκε πάνω στις πλάτες του. Σε όλο το μάτς. Πήρε στο βάπτισμα. Αυτό ήταν, βαπτίστηκα, πραγματικά. Νομίζω ότι βαπτίστηκα εκείνη τη μέρα. Από τότε έχω πάει μέχρι και Αγγλία σε Arsenal Pauk. Τι να σου πω τώρα άλλο. Δηλαδή, ήσουν στο Χάιμπουρι. Ήμουνα και ο πλατωνικός μου πρώτος παιδικός έρωτας Ζήσης Βρίζας, που τον βρίζαν όλοι και δεν έβαζε γκολ, ξέρεις. Και μόλις έβαλα αυτό το γκολ, πραγματικά ήταν η στιγμή μου, έκλαιγα τη χαρά μου. Είναι επίκαιρο το Arsenal, το Arsenal. Είναι επίκαιρο το Arsenal, δεν το περίμενα αυτό το χθεσινό. Εντάξει, δεν το περίμενα. Απλά ο εκφωνητής είπε ότι πρώτη φορά αποκλεί ελληνική ομάδα την Arsenal και τα λοιπά. Είναι αυτές οι. Το είπε. Το είπα αλήθεια τώρα. Εντάξει. Σε ποιο κανάλι ήταν η μετάδοση? Ήταν. Στην Κοσμοτέ. Λοιπόν, στην Κοσμοτέ. Άμα ήταν στην Νόβα, το καταλάβαινα. Στην Κοσμοτέ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων. Και εκεί αυτοί που περιγράφουν παθαίνουν μικρές αμνησίες, Ιωάννα μου. Εσκεμμένες και πολύ στοχευμένες αμνησίες. Εσκεμμένες, προσπαθούν να μικρύνουν την ομάδα, το σύλλογο, ο οποίος έχει μεγαλώσει ούτως ή άλλως. Τώρα μιλάμε δηλαδή ότι ο κύριος Σαββίδης έχει 170.000 εργαζομένους, νομίζω κάπου εκεί. Έχει αποκτήσει τεράστια δύναμη. Θεωρώ ότι στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο νούμερο ένα επιχειρηματίας και καλά που ήρθε σαν επενδυτής ανεξάρτητα από τον ΠΑΟΚ, γιατί πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι. Δηλαδή στις δουλειές και αυτά που λέγαμε όλα στην αθηνοκεντρικό κράτος, βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Σαββίδης. Όλοι φεύγουν, Ιωάννα μου, αυτός ήρθε και παιδί εδώ. Μπράβο, αυτός κοίταξε, αυτό κάτω δεν μπορούν να το χωνέψουν εύκολα, ας πούμε. Τους έχει μπει, κατάλαβες, τους έχει μπει το ρουθούνι που λέμε, τους ενοχλεί, ρε παιδί μου. Δεν θέλουν, είναι de facto τα πράγματα. Αλλά να σου πω τώρα την αλήθεια μεταξύ μας, δηλαδή πες ότι εγώ, ας πούμε, είμαι η κουμπάρα μου που μου έχει βαφτίσει το παιδί. Ναι. Έχει ομάδα. Σε και εγώ γίνομαι πρωθυπουργός. Σε καταλαβαίνω. Είναι αναμενόμενο να υποστηρίξω την κουμπάρα μου, μάλλον βέβαια. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το οικονομικό, να βάλεις ότι από ό,τι ξέρω έχει πληρώσει όλη την προεκλογική καμπάνια της Νουδού άνθρωπος, γιατί ήταν χρεωμένη η Νέα Δημοκρατία 600.000 ευρώ και δεν μπορούσε να κάνει προεκλογική καμπάνια, κάτι του χρωστάνε. Τέλεια, πώς θα το δώσουν αυτό όταν βλέπουν ότι αγωνιστικά δεν μπορούν? Θα ρίξουν λάσπη, θα κάνουν όλα αυτά από πίσω, να ρίξουν την ψυχολογία της ομάδας, να ρίξουν τους παίκτες, θα βγάζουν στα social media και παντού ότι ο προπονητής δεν κάνει, ότι έτσι το ένα το άλλο. Δεχόμαστε μεγάλο πόλεμο σαν ΠΑΟΚ φέτος. Τέλεια, πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Τέλεια. Άκουσε τι θα κάνουμε. Εγώ κάνω 8-10 εκπομπή εκτός από το 2-3. Θέλω να βγαίνει συχνότερα να τα λέμε και πρωί, γιατί είσαι ακριβώς μέσα στο πνεύμα μας. Είσαι διαβασμένη με σωστά ελληνικά. Ναι. Θέλω να σου πω, τα χαίρομαι ιδιαίτερα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Όλο αυτό που περιγράφεις στο σκηνικό, πώς το βλέπεις, πού οδηγεί? Εγώ θυμώνω αυτή... πάρα πολύ. Καταρχήν θυμώνω με τους συμπολίτες μου και με τους Βορειοελλαδίτες που δεν το περιμέναν αυτό. Θυμώνω. Με τους Έλληνες θυμώνω γενικά, γιατί ανέχονται τα μνημόνια, γιατί δεν το έχω εγώ σαν κουλτούρα δική μου να συμβιβάζομαι με καταστάσεις οι οποίες με προσβάλλουν. Ναι. Όπως δηλαδή ανέχονται το Γερμανό πάνω από το κεφάλι μας 15 χρόνια να μας κάνει κουμάντο. Έτσι τώρα ανεχόμαστε και τον κύριο Μαρινάκη να μας κάνει κουμάντο και όχι τον κύριο Μητσοτάκη. Κατάλαβες τι γίνεται? Και αυτό με θυμώνει πάρα πολύ, γιατί ήταν επιλογή δική μας. Όλη η Βόρεια Ελλάδα ψήφισε, είναι μπλε. Ενώ η Κρήτη, από την οποία είναι και ο Πρωθυπουργός, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κάτι ξέρουν εκεί που είναι δικό τους και δεν το ψήφισαν για Πρωθυπουργό. Αυτό θέλω να πω, κατάλαβες. Ο καθένας στη γειτονιά του τον ξέρει τον άλλον τι καπνοφουμάρει και τι είναι. Αυτό δεν ξέρω. Εγώ κοίταξε, για τον κύριο Μητσοτάκη θεωρώ ότι μπορεί να κάνει υπεράθρο προσπάθεια σε άλλους τομείς. Θεωρώ ότι έχει άλλα σύν σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν δηλώνω ΣΥΡΙΖΑ, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν είμαι κολλημένη με κόμματα. Σωστά. Δεν είμαι δηλαδή ο άνθρωπος που θα ψηφίσω κάθε φορά το ίδιο κολλημένη 800 χρόνια, όπως μαλώνουν οι γονείς μας για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Συμφωνούμε. Αλλά κάποια πράγματα είναι πανσυμφανή. Όταν κάνεις τον κουμπάρο, τον πρωθυπουργό, δεν περιμένεις ούτε να σε παίξουν καλά, ούτε να σε αποδεχτούν όμορφα. Άσχετα από το ότι η διαιτησία, επειδή είναι ξένη διαιτησία, πιστεύω ότι από το χρόνο θα προσπαθήσουν να το βγάλουν γι' αυτό.
Ναι, πραγματικά το πιστεύω ότι θα να βγάλουν τους ξένους διαιτητές και θα το καταφέρουν κιόλας, γιατί δεν ξέρω όμως αν θα βγάλει τετραετία κυβέρνηση έτσι πως το πάει, ναι. Γιατί είναι πολύς ο λαός. Το κακό πολύς. Βέβαια είναι ότι έχουν διχαστεί και οι συμπολίτες μαζί μας, δηλαδή χτυπάνε και εκεί. Για να μην είναι πανσυφανές αυτό, πήρανε τον Άρη με το μέρος τους να το δείξουν τάχα, να το ρίξουν τάχα τα μάτια. Έλα, θα σε βγάλουμε Ευρώπη, θα σου κάνουμε το, θα σου κάνουμε το άλλο γιατί ο Άρης δεν έχει χρήμα, θα δώσαν παίκτες για να διχάσουν τη Θεσσαλονίκη να είναι αυτοί με το μέρος τους, ας πούμε, για να μην είμαστε εμείς όλοι ενωμένοι. Αυτό είναι τεράστια βλακεία. Που στο παρελθόν και ο Άρης πάρα πολλοί από αυτούς έχει όχι απλά ταλαιπωρηθεί, όχι απλά αδικηθεί, έτσι. Μα και απ' την ΑΕΚ πριν δύο εβδομάδες. Μετά, μετά στεναχωριόντουσαν οι Αριανοί. Εμείς όταν τα λέμε όμως δεν μας ακούνε, εμείς χάσαμε εκεί μέσα. Την ΑΕΚ δεν την αφήσανε να χάσει. Σωστά, σωστά, γιατί? Σωστά, σωστά, σωστά. Εδώ τι ακούμε, τι ακούμε. Παλιά κομμάτια ακούμε από το πρώτο μου CD. Γύρισα λίγο πίσω στο χρόνο, δεν είμαι εκείνη. Ναι, 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 αυτό, το πρώτο CD. Δεν είμαι εκείνη, ο τίτλος του CD. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεσαι Θεσσαλονίκη λοιπόν, αισθάνεσαι πολύ οικία σε αυτό το χώρο και μουσικά. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο εκεί και πάλι με ΠΑΟΚ θα κλείσουμε. Πόσο έχει αλλάξει η νύχτα από την εποχή που ήταν οι γοργόνες, οι χάντρες, το ακρόαμα, δηλαδή που το ζήσαμε εμείς, εσείς είσαι πιο μικρή φυσικά εννοείται. Έτσι, αλλά που ζήσαμε τη Θεσσαλονίκη να δουλεύει εξαήμερα, να δουλεύει Κυριακή μεσημέρι, να ανοίγουν τα μπουζούκια, είχε και χρήματα ο κόσμος βέβαια, δεν υπήρχε κρίση. Βέβαια, το έχει διατηρήσει έστω σε ένα μέρος αυτό το παραίστικο. Όχι, όχι. Το παραίστικο πλέον, ναι. Το έχει διατηρήσει ο Έλληνας, αλλά δεν έχει τη διάθεση. Δηλαδή δεν είναι το δεκάρικο που θα δώσει για το ποτό. Όλοι έχουν 20 ευρώ να δώσουν μια Παρασκευή, μια Πέμπτη να βγουν. Η ψυχολογία, απλά λες. Δεν έχει ψυχολογία για να διασκεδάσει, να χορέψει. Δηλαδή μας έχουν κάνει η Ευρώπη. Να βγαίνουμε ένα Σάββατο, να πίνουμε δύο ποτά και να. Ναι. Πηγαίνουμε μέχρι το πρωί και μετά την άλλη εβδομάδα πάλι. Ξέρεις, μας χαλάσανε τελείως. Δηλαδή μας έχουν κάνει Ευρώπη. Παγκοσμιοποίηση και μετά Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά Ευρώ και μετά. Και μετά τίποτα. Κατάλαβε. Μέσα στο σπίτι, όπως είπες, fucked up, δηλαδή κλεισμένη στη φάκα. Για να κάνουμε μια, ναι, αυτό, μετάφραση αυτό. Cambridge και Michigan. Πες μου λίγο, σε αυτό εδώ το κομμάτι. Ωραία εισαγωγή καταρχήν. Μου θυμίζει κάτι, μου θυμίζει κάτι από. Κάτι τροπικό, κάτι τέτοιο. Κάτι tribal, κάτι ethnic στοιχείο. Είναι πριν το Πάσχα, τώρα καλοκαιράκι, κατάλαβε. Κάναμε αναλογική ανασύστρωση. Είστε η Πετράση, η παραγωγή και η ενοχίστρωση. Και Θέλει Χρόνη μουσική στίχη. Καινούριο κομμάτι, ανεβαίνει σε καμιά εβδομάδα στο YouTube. Πάρα πολύ ωραία. Η κόρη σου, όταν σε βλέπει στα βιντεάκια να τραγουδά, όταν σε ακούει στο σπίτι να τραγουδά, πώς το βλέπει, τις έχει τις νότες, έχει μπει στο. Όχι, η κόρη μου δεν πιστεύω ότι θα είναι προς τα εκεί. Όχι, Δεν είναι χαμηλό τον παιδί, δεν θα τραγουδήσει να κάνει να βγει μπροστά. Ναι. Είναι πάρα πολύ έξυπνη, αλλά πιστεύω θα πάει προς το επιστημονικό πεδίο. Δεν νομίζω ότι θα πάει προς ό,τι τη φωτίσει ο Θεός. Ό,τι θέλει το παιδί μου, όπου έχει ταλέντο και όπου είναι καλή. Είδε τι είπε η Ιωάννα. Είναι χαμηλών τόνων παιδί και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει το τραγούδι. Δηλαδή, για να επιβιώσει αυτό το χώρο, πρέπει να είσαι άλλο χαρακτήρα, έτσι. Πρέπει να έχει σκληρό στομάχι απλώ. Και γι' αυτό και κάποιοι καλλιτέχνες, πολλοί καλλιτέχνες, το ξέρουμε όλοι ότι κάνουν πολλές καταχρήσεις. Ο λόγος που γίνονται καταχρήσεις είναι ότι οι ευαίσθητοι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να διαχειριστούν την νύχτα και όλο αυτό. Ναι. Οπότε, εγώ αυτός είναι ο λόγος που δεν έκανα ποτέ καταχρήσεις, γιατί είμαι δυνατή εκφύσεως. Δηλαδή, έχω μια δύναμη στο στομάχι μου. Δηλαδή, και τότε ας πούμε, που λέγαμε για το reality, η μισή Ελλάδα με έβριζε στα πάνελ, η άλλη μισή μου προσθέτει γελούσα. Εντάξει. Δεν με επηρέασε ποτέ αυτό. Αυτά είναι ΠΑΟΚ η αντιμετώπιση. Έτσι. Ναι, είμαστε συνηθισμένοι. Δεν είμαστε μικροί, κατάλαβε. Δεν είμαστε μόνο ένα-δύο ώρο την ώρα του παιχνιδιού, του μάτς, είμαστε δηλαδή, γενικότερα. Αν ήμουν ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, θα ήμουν ο Πάμπλο Γκαρσία για να καταλάβεις τον χώρο του τραγουδιού, κατάλαβε. Τώρα, μην με χτυπάς εκεί που στα ευαίσθητα τώρα θέματα, σε παρακαλώ. Ο Πάμπλο, λοιπόν, ξέρεις, Ιωάννα μου, έχει πει. Κάερε στα περμητίδο, λεβαντάρσε ομπλιγκατόριο. Που σημαίνει επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Έχει πει και άλλο. Έχει πει και άλλο βέβαια ότι. Ότι ο κόσμο του ΠΑΟΚ έχει. Και δεν το μεταφράζει ο Μανιάτογλου. Και του λέει: ήχο δε πούτα, γιατί δεν λες τη λέξη που είπα. Και ο άλλος δαγκώνεται. Χαίρομαι που τα παρακολουθείς και είσαι σε όλα διαβασμένη. Θέλω δέσμευσή σου ότι όταν θα ξανανεύεις στη Θεσσαλονίκη, θα πάρεις την ορχήστρα σου και θα έρθεις εδώ στο στούντιο. Αυτό δεν είναι παπάς, δηλαδή το λέμε έτσι για να το πούμε. Όχι, όχι, εδώ φυσικά. Να κάνουμε live σκηνικό μέσα στο στούντιο, να κάνουμε πρόγραμμα με τραγούδια δικά σου, με τραγούδια από
ναι, άλλους καλλιτέχνες που θαυμάζουν. Θα ξεκινήσουμε το σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε. Δεν υπάρχει. Έτσι, έτσι, λοιπόν, πραγματικά. Πιστεύω θα πάμε καλά στα play-off. Να καταλήξουμε στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο να σταματήσουν να βρίζουν τον προπονητή. Δηλαδή δεν πρέπει να στοχοποιούν ούτε τους παίκτες ούτε τον προπονητή. Οι ίδιοι παίκτες είναι παιδιά που πέρυσι παίζανε πάρα πολύ καλά. Προφανέστατα είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Γίνονται και όλα αυτά τα εξωγηπαιδικά τα οποία τους επηρεάζουν θέλοντας και μη. Όταν δηλαδή είσαι σε μια ταμπλόχα ομάδα και σου λένε ότι μπορεί η ομάδα να πέσει β' εθνική, η τιμή του παίκτη και αυτό το οποίο είναι η ζωή του όλη, πάει στον πάτο. Ακριβώς, αυτό τους επηρεάζει τους παίκτες. Ψυχολογία. Επηρεάζει και τον προπονητή, επηρεάζει και όλους. Αλλά δεν είναι ότι δεν έχουν ψυχολογία. Είναι ότι βλέπουν πού πηγαίνει η κατάσταση. Και έχουν συνειδητοποιήσει ότι γύρισε, δηλαδή άλλαξε λίγο από πέρυσι, πρόπερσι κτλ. Όχι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση μας είχε στα οπα-οπα. Όχι, απλά μας κλέψανε. Ήταν λίγο πιο απούσα. Μας έκλεψαν, ένα αθλητικά. Ναι. Κοίταξε να σου πω όμως κάτι. Ήταν και θέμα ατυχίας και συγκυριών αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή έπρεπε ας πούμε, να μπει και μια τιμωρία. Δεν γινόταν αυτό που φάνηκε, άσχετα που το χρησιμοποίησαν κακοπροαίρετα. Ναι. Οι άλλοι, ας πούμε, θέλανε να το πάρουν στα χαρτιά. Ο Πάοκ, ας πούμε, δεν θα το έκανε. Ποτέ. Δεν θα βγάλετε φωτογραφίες να φανεί αυτό για να κάνει δικαστήριο για να το πάρει στα χαρτιά. Δεν είναι η ομάδα μας, το σωματείο μας τέτοιο. Φυσικά. Γι' αυτό εγώ είμαι Πάοκ και όχι για τα πρωταθλήματα, ούτε για τους τίτλους. Είμαι για την κουλτούρα και την ιδεολογία της ομάδας. Γεια σας, στοματάκι σου, είσαι και τεμέτερον. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα. Ένιωσα σαν να γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό. Τα σημεία ταύτισης πολλά. Γνωριζόμαστε. Βεβαίως. Από την ενισχυτική εκπομπή. Εντάξει. Σε φιλώ και σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε περιμένω το VIP σήμερα και αύριο. Βεβαίως. Και εγώ. Βεβαίως. Γεια σου, Ιωάννα μου. Να σε καλά. Αυτά. Θα έχουμε κι άλλα τέτοια, να ξέρετε. Ακούσατε. Πολύ διαβασμένοι με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Και για τα βιντεάκια με τον Παύλο Γκαρσία. Ιωάννα Κουταλίδου. Χαίρομαι όταν είναι άνθρωποι που έχουν ταλέντο, που έχουν όρεξη για να υπηρετήσουν το τραγούδι, αλλά δεν ξεχνούν και το ρόλο σαν μαμά. Και πήγε και τελείωσε ψυχολογία στο ΑΠΘΙΤΑ. Δεν είναι εύκολη σχολή, θέλω να σας πω. Είχα κάτι επιλεγόμενα από εκεί, στην γερμανική φιλολογία, από την ψυχολογία. Αυτά λοιπόν στο VIP θα είναι και σήμερα. Θα κάνετε τη βόλτα σας, αν θέλετε να την ακούσετε. Και θα τα ξαναπούμε. Θα σας έχω και live εδώ στο στούντιο. Θα έχουμε διάφορα πραγματάκια, να το ξέρετε. Θέλω να σας πάρω όπως κάνω οι πρωινοί το ξέρουν, στο 8-10. Αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε και στο 2-3. Χωρίς να φανατίζουμε, χωρίς να πολλώνουμε, χωρίς να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, τώρα που υπάρχει αυτή η τεράστια πίεση με αυτό τον κολοϊό και υπάρχει από πολλούς η προσπάθεια να σας κλείσουν μέσα σε ένα κλουβί, να σας ταΐσουν με τρόμο, να σας πείρουν τον πανικό, εμείς όχι. Χωρίς να λέμε ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, δεν λέμε αυτό, ψύχρεμα, έτσι, και νομίζω ότι αυτόν τον τρόπο ακολουθούν και όλα τα άλλα παιδιά εδώ στα μικρόφωνα στο Λίμπερο. Θέλουμε να σας έχουμε ενημερωμένους, να σας έχουμε όμως και ψύχρεμους. Δεν αλλάζει κάτι στη ζωή μας, αμάν, δεν υπάρχει χολέρα κάπου έξω, δεν υπάρχει τύφος, με προσοχή, με καθαριότητα, με πρόληψη και με ψυχραιμία, όχι με πανικό. Αυτά έχω να πω εγώ, τα λέμε και το πρωί, τα λέμε και το μεσημέρι. Φεύγω και έρχομαι για να κάνουμε σύνδεση με Κώστα Βασιλόπουλο, με τον Διεύθυντη της Φόρτσα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και σήμερα. Επιστρέφουμε! Έτοιμοι είμαστε λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε νοερά με τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον Διεύθυντη της Φόρτσα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι, Κωστή. Γεια σου, Κώστα. Να πούμε εντάχει την νεότερη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μου επιτρέπεις? Σε σχέση με τους αγώνες. Λοιπόν, με αφορμή τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων αθλητικών δραστηριοτήτων τα προσεχή 24 ώρα, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής. Το πλαίσιο των καθημερινών εξελίξεων και την συντεταγμένη αντιμετώπιση από την πολιτεία που αφορά στα κρούσματα κορονοϊού, SARS κτλ. Στη χώρα μας, τα εκτιμά και εισηγείται αναλόγως η Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από λαιμογόνους παράγοντες του Υπουργείου Υγείας, η οποία
Επιτροπή αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές, επιδημιολόγους και λοιμοξιολόγους. Για το Υφυπουργείο Αθλητισμού, το δημόσιο συμφέρον έχει απόλυτη προτεραιότητα στη λήψη αποφάσεων που ξεπερνούν την αθλητική κοινότητα, ιδιαίτερα όταν άπτεται θεμάτων υγείας. Ο κύριος Αυγενάκης παραμένει σε συνεχή επικοινωνία από χθες το μεσημέρι με τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Η εισήγηση των ειδικών υπό τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα ήταν καθησυχαστική. Μας ενημέρωσαν ότι δεν συντρέχει λόγος με τις παρούσες συνθήκες οποιασδήποτε παρέμβαση και εκτάκτου μέτρου στη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων για τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, η εισήγηση αυτή μπορεί να αλλάξει εάν τα δεδομένα που καταφθάνουν στους αρμόδιους επιβάλλουν διαφορετικούς χειρισμούς. Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με ηρεμία, υπευθυνότητα και προσοχή σε συνεργασία με τους επικεφαλείς των αθλητικών φορέων της χώρας μας. Αυτό, Κώστα, είναι η ενημέρωση για το θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο και άπτεται και των αγώνων, έτσι. Αυτή είναι η τελευταία ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία. Ποιος είναι σε επαφή με τον... Αυτό ήθελα να πω τώρα. Η είδηση που βγαίνει. Ο Αυγενάκης. Υπάρχει! Υπάρχει, φοβερό. Φοβερό. Για τα λεφτά έργα, Αυγενάκη, μιλάς σίγουρα. Ναι, φοβερό. Δηλαδή, όντως υπάρχει. Αυτό είναι η είδηση που βγαίνει, ότι υφίσταται. Μάλιστα. Είναι... Από την ανακοίνωση και εγώ εκεί στάθηκα. Δεν ήθελα να διακόψω τη ροή. Το σκέφτηκα βέβαια, αλλά θα το πούμε αφού τελειώσουμε. Το σκέφτηκα. Το τεμ. Έτσι. Αυτά είναι σταθερές αξίες. Σταθερές. Αναλύωτες. Μάλιστα. Να δούμε τι θα δούμε. Κώστα μου, πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και κλεισμένον? Τι διέστηση έχεις εσύ? Ανάλογα με το πώς... Ακυρώθηκαν όλες οι σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό, ιταλικές, έχουμε την ακύρωση του καρναβαλιού, το κατάφερε και αυτό. Φοβερό. Καταφέραμε και αυτό σαν χώρα, ναι. Φοβερό. Ο Τσακαλάκος της Πάτρας, ο δήμαρχος, που είναι ένας φοβερός δήμαρχος, όπως μου έχει πει ο αδερφός μου που ζει εκεί, λοιπόν, αμέσως, γρήγορα τα ανακλαστικά, παιδιά, καρναβάλι λέει το καλοκαίρι. Του κάνουμε μία μεταφορά. Όλοι λέει τον Ιούλιο, λέει στην Πάτρα. Κατευθείαν έκανε αναβολή. Και βρήκε και τη λύση γρήγορα, ας πούμε, για να. Αν και εντάξει, η ζημιά είναι τεράστια τώρα για τις πόλεις αυτές, Κώστα. Ξέρεις, για την Ξάνθη. Πάτρα, Ξάνθη, Πύρναβος. Ένα σωρό μέρη. Αμός. Κλεισμένα δωμάτια. Βέβαια τώρα. Οι επιχειρηματίες εκεί έχουν προετοιμαστεί, έχουν κάνει τις προμήθειες, τις αγορές. Μιλάμε για οικονομική καταστροφή. Βέβαια, μπροστά στην δημόσια υγεία, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά έχω την εντύπωση ότι λίγο υπερβάλλουν. Εν πάση περιπτώσει, όπως επιτρέπεται στην άθληση χιλιάδων ανθρώπων στα γήπεδα, θα μπορούσε να γίνει και το καρναβάλι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να είμαι και υλικός. Ναι. Απλά μου φάνηκε λίγο έτσι τραβηγμένη έως πολύ η απόφαση αυτή, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες, σε πάρα πολλούς επαγγελματίες που ξέρεις είχαν οργανωθεί και περίμεναν αυτή τη διαδικασία. Έχουν παρακύλει κρέατα. Ας πούμε, διάφορα τρόφιμα που χαλάνε. Δεν είναι ότι ας πούμε έχουμε κάποιες μπύρες σε μια αποθήκη και μπορούμε να τις πιούμε και αργότερα. Είναι πράγματα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και πώς θα καταναλωθούν και τι θα τα γυρίσουν πίσω αυτά τώρα. Τέλος πάντων. Μπήκαν σε περιπέτεια οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι πιο θέμα σοβαρό ο κορονοϊός, όσο είναι αυτή η ιστορία με τις εξαγγελίες Ερντογάν περί στα σύνορα. Άρξης των περιοριστικών μέτρων για τις ροές των προσφύγων. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είμαστε στη μέση μιας πολύ δύσκολης. Είμαστε μάλλον σε μια πολύ δύσκολη εποχή που θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς. Από την ελληνική κυβέρνηση, μακάρι να τα καταφέρει, γιατί είναι εθνικά τα θέματα, δεν είναι αστεία τώρα, δεν μιλάμε για αστεία. Πολύ σοβαρό πολύ. Ναι, αλλά όταν είδα την προχειρότητα με την οποία στάλησαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ στα νησιά, πώς οργανώθηκε. Τραγικό όλο. Ναι, όταν βλέπεις όλα αυτά, λες ότι δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Είναι ο κύμα στο κύμα και ό,τι γίνει. Δηλαδή, τραβάμε χαρτί με την τράπουλα και αν μας κάτσει ο άλλος, πανηγυρίζουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν νομίζω ότι μπορεί ένα σχέδιο μιας κυβέρνησης να βασίζεται στην τύχη, γιατί βλέπω και όλα στην τύχη γίνονται. Ελπίζω να κάνω λάθος και να ήταν ένα τυχαίο γεγονός και να μην είναι η καθημερινότητα. Ναι. Στις Καστανιές έκλεισε ο Μεθοριακός Σταθμός. Αυτό.
Υπάρχουν χιλιάδες εκεί, λέει, έτοιμοι από το ποτάμι και πέρα. Άνοιξε η μπάρα από την από εκεί πλευρά και βράζει ο τόπος εκεί. Πολύ σοβαρά θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα. Και αυτό που λες, για να δούμε. Αυτό είναι, αυτά πρέπει να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση. Και χρήζουν χειρισμών πολύ σοβαρών, πολύ απαιτητικών, πολύ λεπτών χειρισμών. Ναι. Τι να πω. Πάμε λίγο στα πιο αγωνιστικά, Κώστα, να πάρουμε το μυαλό από εκεί. Ξεκινήσαμε με τη Wolves, ο Ολυμπιακός, έτσι, με την ομάδα του Ποντένσε. Και... Θέλεις έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ναι. Ολυμπιακός Γούλφς, ναι. Μπαξαζεχίρε Κοπενχάγη, Ρέιντζερς Λεβερκούζεν, Βόλφσμπουργκ Σαχτάρ, Ίντερ Χετάφε, Σεβίλη Ρώμα, δυνατό ζευγάρι. Άιντραχτ ή Σάλτσμπουργκ. Η Βασιλεία. Βασιλεία, ναι. Όχι. Άιντραχτ ή Σάλτσμπουργκ. Άιντραχτ ή Σάλτσμπουργκ με τη Βασιλεία. Ναι, ναι. Και η Λίντσερ. Η Λίντσερ με τη Manchester United. Με τη Manchester United. Μάλιστα. Αυτή ήταν η σημερινή κλήρωση του Europa. Λοιπόν, στα δικά μας, εντάξει, ο ΠΑΟΚ παίζει ένα παιχνίδι την Κυριακή της. Ναι, όπως όλες. Μία του μηνός, ναι. Θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία να δείξει το... να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες, τις πραγματικές του ικανότητες, να δείξει ότι συνήθω και δεν έμεινε στον αγώνα της Κυριακής. Γιατί αυτό που είδαμε την Κυριακή... Κώστα, σε χάνουμε. Έλα. Έλα, Κώστα. Σε χάνουμε, δεν έχεις καλό σήμα, αν θέλεις μετακινήσου λίγο μήπως τώρα. Έλα, Κώστα. Όχι, θα ξανακάνουμε μία προσπάθεια. Μαριλής, ξαναπάρε σε παρακαλώ, να βγάλουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο. Μαριλής, πάρε λίγο πουλάκι μου. Λοιπόν, ακούσατε τι γίνεται πάνω στον Εύρο. Λοιπόν, διαβάσαμε και την ανακοίνωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο. Μήπως έχουμε καλύτερη σύνδεση. Ναι. Ναι, με ακούτε. Έλα, Κώστα, τώρα καλά. Τώρα τέλεια, ναι. Σε ακούμε, Κώστα. Έλεγες για το μάτς της Κυριακής ότι... Ναι. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Εντάξει, τώρα πια είναι η ώρα να δείξει ο ΠΑΟΚ ποιος είναι. Τι μπορεί να πετύχει. Πώς μπορεί να πετύχει αυτό που μπορεί να πετύχει. Θα πρέπει να αποδείξει αρχής γενόμενες από την Κυριακή ότι ό,τι έγινε με τον Ολυμπιακό αποτελεί μια κακή στιγμή και τίποτα περισσότερο. Γιατί πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Από εδώ και πέρα ούτε λάθη συγχωρούνται, ούτε εμφανίσεις όπως αυτή κοντά στον Ολυμπιακό που προκάλεσε έτσι μια πίκρα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, ναι. Διότι περίμεναν όλοι μια ομάδα η οποία... Θα τρώει σίδερα. Να το πω απλά και λαϊκά, θα τρώει σίδερα. Ναι, αυτή είναι η έκφραση. Yeah. Όχι σίδερα, ούτε τσίχλα δεν έτρωγε για την Κυριακή. Σε σχέση με την εμφάνιση που πραγματοποίησε και την εικόνα που παρουσίασε στο σύνολο του αγώνα. Έτσι. Δεν είδαμε ένα εκρηκτικό δεκάλεπτο, δεν είδαμε πράγματα τα οποία μας έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ να παρουσιάζει στους αγωνιστικούς χώρους και μάλιστα όταν παίζει παιχνίδια δεν ήταν αυτό με τον Ολυμπιακό. Ένα από τα χειρότερα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που έχω δει στη ζωή μου, στην καριέρα μου. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτός είναι στην Ελλάδα, δεν είναι καλύτερος. Ναι. Αυτή δεν έχει δυνατότητες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά η εικόνα του στην Ελλάδα είναι αυτή. Συγκεκριμένη, δεν είναι... δεν μιλάμε για τα παιχνίδια τα φιλικά, έτσι μιλάμε για τα παιχνίδια τα σοβαρά. Ναι. Εκεί που... Τα σοβαρά, ναι. Τα θεωρώ, έχουμε, θεωρώ, θα λοιπόν, έχουμε πολύ ενδιαφέρον εβδομάδα, διότι ναι. Ακολουθεί το κλείνει η κανονική περίοδος του αθλήματος την Κυριακή στην Ξάνθη. Θα έχουμε κλήρωση των play-off και αμέσως καπάκι παιχνίδι την Κυριακή την επόμενη. Ενδιάμεσα Τετάρτη ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το κύπελο Ελλάδας. Δηλαδή
9.30 το βράδυ, σωστά. Ναι. Γι' αυτό και λέω ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια. Είναι υποχρέωση παικτών και τεχνικής ηγεσίας να αλλάξουν την κατάσταση. Γιατί ευθύνονται αποκλειστικά οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Για την εμφάνιση της Κυριακής. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε άλλοθη και ενόχους αλλού. Ούτε άλλοθη υπάρχει, ούτε υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι. Είναι οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία. Αυτό που είδαμε είναι καθαρά δικό τους. Είναι δημιούργημα δικό τους. Είναι η προσπάθειά τους από όλη την εβδομάδα. Ναι. Κώστα, πιστεύεις ότι η κλήρωση και το πώς θα έρθουν οι αγώνες μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο ή... 100%. 100% έτσι. 100%. 100%. Όταν οι βαθμολογικές αποστάσεις είναι τόσο κοντινές, 100%. Να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Ναι. Έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην άλλη Κυριακή στην Τούμπα. Ναι. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Οι βαθμοί γίνονται 2. Αμέσως. Ποιος έχει το πλεονέκτημα? Βέβαια. Ο ΠΑΟΚ. Ψυχολογικό. Βέβαια. Εξανεμίζεται. Κάποιος έχει Ολυμπιακός το δεύτερο γύρο του μήνα αυτού που τα βλέπουμε, στον ΠΑΟΚ στηρίζει το Καραϊσκάκη. Να, οκ. Α, βλέπουμε τότε. Εντάξει. Τώρα θα βλέπουμε. Θα δούμε. Ναι, βέβαια. Δεύτερη αγωνιστική, ξέρω εγώ, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Θα είναι εύκολα τα πράγματα? Δεν θα είναι. Δεύτερη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Σωστά. Δηλαδή, ναι, η σκλήρωση παίζει ρόλο. Αυτό το τυπικό, αυτό το χαζό που ακούω... Παίζουμε με όλους και τέτοια, εντάξει, αυτό καλά, εντάξει. Το ξέρουμε αυτό, δεν είναι... Ενδεχομένως, σε ένα μαραθώνιο 30 αγώνων, αν υποθέσουμε ότι είχαμε πρωτάθλημα, ας πούμε, 16 ομάδων ή 18 ομάδων, ίσως, ναι, αλλά σε ένα μίνι πρωτάθλημα 10 αγωνιστικών, το πρόγραμμα, ναι, θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Το έχουμε δει αυτό από τα play-off. Βέβαια είχαμε άλλες μορφές play-off τώρα στην Ελλάδα. Μόνο για τις 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα είναι αχαρτογράφητο τα νερά στο στάδιο ότι συμμετέχει και η πρώτη ομάδα της κανονικής περίοδου και τα play-off θα καθορίσουν τον πρωταθλητή. Λοιπόν, ναι, το πρόγραμμα παίζει καθοριστικό ρόλο. Πολύ σημαντικό. Όπως κάποιος δηλαδή. Να το πω ανάποδα, δηλαδή. Πρώτη αγωνιστική, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Και κερδίζει ο Ολυμπιακός. Οι βαθμοί γίνονται 8. Τι να πεις, δηλαδή. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία και ο ΠΑΟΚ κυνηγάει μια διαφορά. 8 βαθμών. Δεν είναι. Το πρόγραμμα παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτό ρώτησα. Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1. Πρώτη αγωνιστική. Τούμπα όλα. Και μετά έρχονται εδώ κάποια στιγμή. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Όπως επίσης, Κώστα, κάποιοι που μπορεί να απογοητευτούν στη διάρκεια αυτής της μίνι, ας πούμε, διαδικασίας, αυτού του μίνι πρωταθλήματος, να μην είναι στις τελευταίες αγωνιστικές, ας πούμε, τόσο, να το πω έτσι, παθιασμένοι ή να μην δίνουν τον αγώνα της ζωής τους. Δηλαδή, πιστεύω θα παίξουν ρόλο όλα αυτά. Και δεν το λέω με υπονοούμενο, ας πούμε. Απλά ο άλλος. Όχι, όταν... το κατάλαβα. Δεν λέω για μειωμένη απόδοση. Κάποιος παλεύει, ας πούμε, και βλέπει ότι δεν μπορεί. Δεν φτάνει εκεί. Έτσι. Όλα θα παίξουν ρόλο. Όπως είχες πει και άλλη φορά, ένα χαρτογράφει τα νερά. Και πρέπει να δούμε. Πολλά θα παίξουν ρόλο. Και η σειρά. Και η ψυχολογία. Και οι αντοχές. Είναι κοντά οι αγώνες. Είναι μόνο ντέρμπι. Άρα να το δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα το δούμε. Ναι, το θέμα των αντοχών τώρα. Ανοίγεις πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι. Ανοίγεις πολύ μεγάλη συζήτηση το θέμα των αντοχών. Έτσι πως τρέχει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο υπερβολικό αυτό αυτές οι αντοχές που παρουσιάζει. Φαντάζομαι θα υπάρχει, θα υπάρχει τοπικό ρόλο για όλους σε αυτή την διαδικασία. Καλά, ναι, σαφώς αυτό είναι πάντα, ο έλεγχος είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα, χωρίς να είναι προγραμματισμένος. Ναι. Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείς σε κάτι. Έλεγα το πρωί ότι λίγο αέρα από αυτόν που είχε ο Ολυμπιακός χθες στην Αγγλία τον έχει βάλει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Δηλαδή έπαιξε ένα ρόλο να πάει με αυτή την ψυχολογία μετά από ένα διπλό μέσα εδώ. Αλλιώς θα πήγε να παίξει ο Ολυμπιακός αν είχε το περσινό πρόσωπο και το περσινό αποτέλεσμα εδώ μέσα. Έτσι. Όλα... Λογικό δεν είναι. Έχει για να την πανικητές. Πήγαν στην Αγγλία με ψυχολογία. Ναι.
Και πιστεύω σήμερα το πρωί στο Arsenal FM έχει βγει ο πρώτος ακροατής και πει «Ρε Ομπαμεγιάνγκ, τα μυαλά μας πονάνε! Σε άδεια εξέδρα, σε άδεια και ρε, εστία την πέταξες έξω να φύγετε όλοι!» Φαντάζομαι, φαντάζομαι. Λέω, Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος σε άδεια εστία, φοβερό. Τι να πω, τι να πω. Μάλιστα. Κώστα, έχουμε λοιπόν αυτό το τελειώνει ένα μίνι πρωτάθλημα τώρα. Εκ των όνου κάνε φινίκη στην Ξάνθη, δεν συζητάμε γι' αυτό. Με όποιον τρόπο. Καλά, εντάξει, τώρα. Εντάξει, η ναι. διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων ναι, δεν επιτρέπει να σκεφτούμε οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εικάζουμε ότι και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Πανετολικό. Οπότε θα μπούμε με αυτή τη διαφορά των 5 βαθμών. Και μετά το πρόγραμμα. Πιθανότατα, πιθανότατα ναι. Ναι. Πιστεύεις με όφη στην εξάδα. Θα είναι κατάμεστο το γεντικούλε, λένε οι πληροφορίες. Ο Όφι θα είναι... Ναι, πιστεύω ότι ο Όφι θα προκληθεί, θα καταφέρει να μπει στο... Στο 6, είναι εξάδα, ναι. 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 Έτσι το βλέπω σήμερα. Ναι. Yeah. Σε γενικές γραμμές έπαιξε και καλύτερη μπάλα από τον Ατρόμητο, θεωρώ. Και στην έδρα του έχει δείχνει πρόσωπο... Καλό ποδόσφαιρο και επιθετικό. Ήταν από τις ομάδες που ξεχώρισε, βέβαια στο δεύτερο γύρο δεν κάνει τόσο καλό πρωτάθλημα. Δεν κάνει, αλλά δεν κάνει και κανένας. Δεν κάνει και κανένας. Δεν κάνει και κανένας. Σωστό. Δεν κάνει και κανένας. Σοβαρό πρωτάθλημα. Στον πρώτο γύρο ήταν εντυπωσιακό Σόφι. Δεν είναι το ίδιο σταθερός και καλός στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Ναι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Εντάξει. Θα δούμε, θα δούμε. Κυριακή θα έχει πολύ ενδιαφέρον ημέρα γιατί είναι όλοι οι αγώνες μαζί. Θα καθοριστούν έτσι αρκετά πράγματα σε σχέση με την τελική μορφή του βαθμολογικού πίνακα. Απεριμένουμε. Φοβερό πάντως αυτό που τους βάζουμε όλους τους αγώνες την ίδια ώρα. Δηλαδή ξεκάθαρα λέμε ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Είναι φοβερό. Δηλαδή παιδιά, άντε, όλοι η ίδια ώρα εντάξει και χωρίς καθυστερήσεις. Έτσι, να είμαστε όλοι συνεπείς. τι να πεις, τι να πεις. Ελλάδα 2020. Δεν είναι, αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια. Παντού, καλά, ναι, εντάξει. Ναι, okay. Η τελευταία αγωνιστική να έχει την ίδια ώρα εκκίνησης. Ναι. Μάλιστα. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, μείον 3 στη Λάρισα για το Βέλα Τζούνιορ. Από πότε τα είχε αυτά τα γουστάει ο Κουγιάς στο Βέλα Τζούνιορ, σαν παίκτη ή σαν μάνατζερ? Μάλιστα. Μείον 3. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Είναι αυτό, καινούργιο. Ναι, ναι, μείον 3 στη Λάρισα για χρέος προς τον Βέλα Τζούνιορ. Ένα χρέος προς τον Βέλα Τζούνιορ από τότε που ο Βραζιλιάνος αγωνιζόταν με την φανέλα της ΑΕΛ. Το διοικητικό δικαστήριο τιμώρησε με ποινή αφαίρεση 3 βαθμών. Λοιπόν, ενεργοποίησε μπλα 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 και πρέπει εντός των προσεχών ημερών να πληρώσει ο Κούγιας. Μάλιστα. Το διαβάζω στο ΙΜΠΑΟΚ. Ναι, τι πόσο είναι? Θα το δω τώρα αμέσως, θα σου πω. Λοιπόν, δεν το βλέπω το ποσό εδώ. Κάτσε να δω. Λοιπόν, δεν το βλέπω το ποσό. Λοιπόν. Δεν αναγράφεται το ποσό. Δεν αναγράφεται. Πρέπει εντός προθεσμίας, ναι, τριών, εντός προθεσμίας τριών ημερών να εξοφληθεί ο Βέλα Τζούνιο. Από την κοινοποίηση, εντάξει, μέχρι την Τετάρτη. Α, κι άλλο. Ανέβαλε λέει, την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης του ποδοσφαιριστή Λεάντρο Σαντάνα κατά της ΠΑΕΑΕΛ προκειμένου στη συζήτηση της υπόθεσης να παραστεί ο ετών για να εκθέσει τις απόψεις του. Κι άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Ο Σαντάνα φοβερός κιθαρίστας. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, από εκεί και πέρα. να πάει στα αρμόδια όργανα για να είναι, να είναι μέσα στο πλαίσιο. Μάλιστα. Φόρτσα αύριο. Άχαστη. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχει θέμα που θα προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση. Πέρα από τα ρεπορτάζ, τα γενικότερα που αφορούν έτσι διάφορους τομείς και δράσεις του ΤΑΟΚ, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη, εμπεριστατωμένο έτσι ρεπορτάζ, που θα προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Είμαι βέβαιος. Και θα είναι θέμα συζήτηση όλη τη Ευρωκυριακή. Είμαι βέβαιος. Έχουμε δει τα Σάββατα θέματα στην Φόρτσα που μέσα στην εβδομάδα βγαίνουν, που μέσα στην εβδομάδα προκύπτουν. Και τα προλαμβάνει όλα αυτά το ρεπορτάζ της εφημερίδας αυτής που είπαμε.
ξέρουμε τι είναι και τι μπορεί να δώσει στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να τα λέμε εμείς. Ας μην λιβανίζουμε. Δεν υπάρχει. Ξέρει ο κόσμος. Και το αποδεικνύει με την εμπιστοσύνη του. Ένα σου λέω μόνο, ο αδερφός μου με παίρνει Σάββατο πρωί από την Πάτρα και μου λέει: έχω σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Είμαι εδώ, την κρατάω στα χέρια μου και είναι σαν να είμαι εκεί στο πάρκο, λέει, έξω από το κολυμπητήριο. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Καλό μεσημέρι. Ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Με υγεία και προσοχή. Και ψυχραιμία. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο ότι είναι μια προσφορά από το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θέλω, Μαριλής, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 86. Το 62. Το 62. Το 62. Να τα δευτέρια μου, το 62. Το 62 είναι ο Μάρκος σε 179. Ο Μάρκος σε 179. Θα πάρεις τηλέφωνο έξω στη Μαριλής, γιατί εμείς δεν έχουμε μόνο το νούμερο. Είναι από τα τηλέφωνα για να πας Λίθος Hotel & Spa, να περάσεις τέλεια. Θα σε στείλουμε εκεί. Με δύο μέρες, μία διανυκτέρευση, καταπληκτικά με πρωινό. Αλφα Πάρκ, χορηγός της εκπομπής, ο πιο φτηνός στην περιοχή αεροδρομίου, 42-44-44, με εξαιρετικές τιμές και δωρεάν μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας στο πέναλτι, με πολλά και σημαντικά. Και φυσικά μένετε όλη την ημέρα στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός την Τρίτη το πρωί. Καλό τριήμερο με ψυχραιμία, ηρεμία και να περάσετε όμορφα με αυτούς που αγαπάτε. Bye, bye, bye!